Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροάτες του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Σε ρυθμούς Μουντιάλ φυσικά η σημερινή εκπομπή. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας αρχίζει σήμερα με τον αγώνα της πρεμιέρας στις 6 ανάμεσα στην διοργανώτρια Ρωσία και την Σαουδική Αραβία. Στις 5.30 μισή ώρα νωρίτερα η τελετή έναρξη στο στάδιο Λουζνίκη της Μόσχας, εκεί όπου θα διεξαχθεί και ο τελικός διοργάνωσης σε ένα μήνα, στις 15 του Ιουλίου. Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι φυσικά περιμέναμε με ανυπομονησία το Μουντιάλ. Σήμερα ξεκινάει η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ωστόσο θα μιλήσουμε συνέχεια και για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Η αγωνία είναι μεγάλη και γι' αυτό στη στάξη των φιλάθλων του Κεφάλου. Αναμονή του Βέρμπλουμ κυρίως. Όλα αυτά και άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Full Επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στα του Μουντιάλ, να αναφέρουμε ότι μια είδηση που έγινε γνωστή και νωρίτερα, φυσικά μια πολύ ευχάριστη είδηση για την οικογένεια του Άγγελου Αναστασιάδη. Η σύζυγός του υποβλήθηκε σε επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς σε νοσοκομείο της Αθήνας και πλέον βρίσκεται σε μεταχειρητικό στάδιο. Να ευχηθούμε φυσικά καλή ανάρρωση και όλα να πάνε κατευχήν. Σημερινή μέρα, η οποία είναι και η επέτειος της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ του 87, 14 Ιουνίου, μια πολύ σημαντική μέρα γενικότερα για τον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά φυσικά η σημερινή μέρα, για να επιστρέψουμε στο τώρα, στο σήμερα, είναι και η μέρα που ξεκινάει επιτέλους το Μουντιάλ της Ρωσίας, το οποίο περίμεναν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά τον πλανήτη. Το μάτς πρεμιέρας δεν είναι τόσο εμπορικό, βέβαια, εντάξει, υπάρχει το ενδιαφέρον του τι θα κάνουν οι διοργανωτές Ρώσοι, για τους οποίους υπάρχει ήδη και αρκετή κριτική. Η Σαουδική Αραβία έχει να γευθεί τη χαρά της νίκης πολλά χρόνια, το 94 αν δεν κάνω λάθος, στο Μουντιάλ. Το ενδιαφέρον για τους φίλους του ΠΑΟΚ ξεκινά αύριο ουσιαστικά με την αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Ουρουγουάη στις 3, και όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Άρντα να ξεκινήσει ως βασικός. Φυσικά την Κυριακή το ενδιαφέρον θα πάει στην πλευρά της Σερβίας για τον Πρίγιοβιτς. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε κυρίως στο σημερινό πρώτο μέρος της εκπομπής είναι με ποιους τρόπους, με ποιες συνήθειες θα παρακολουθήσουν το Μουντιάλ οι Έλληνες φιλαθλοί βάσει έρευνας. Μια εταιρεία ερευνών και ανάλυσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, η Erax Analytics, έκανε μια σχετική έρευνα για το πώς πρόκειται, με ποιες συνήθειες πρόκειται να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ οι Έλληνες φιλαθλοί. Θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο της Erax Analytics, τον κύριο Χάρη Λαλάτση. Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι γίνεται, πώς είσαι? Μια χαρά εσύ? Καλά, μια χαρά. Να περιμένουμε να περάσουν οι ώρες, να ξεκινήσουν τα πρώτα παιχνίδια σιγά-σιγά, να μπούμε στους ρυθμούς. Έφτασε η στιγμή. Έτσι. Νομίζω, για να ξεκινήσουμε με τις έρευνες τις οποίες κάνατε, νομίζω ο τίτλος που έχετε στο συγκεκριμένο κείμενο τα λέει όλα, έτσι. Πίτσα, μπύρα και στοίχημα για τον Έλληνα ποδοσφαιρόφιλο στο Μουντιάλ. Πραγματικά. Πίτσα, μπύρα, στοίχημα και Αργεντινή να το βάλουμε, έτσι, που νομίζω ότι είναι και αυτό σημαντικό. Ναι. Θα συμφωνήσω ιδιαίτερα, είναι και η ομάδα που θα υποστηρίζω. Δεν ξέρω εσύ με ποιον θα είσαι. Εγώ το έχω πει, είμαι Άγγλος και χαίρομαι που τουλάχιστον οι Άγγλοι στο 6%. Εγώ φοβόμουν ότι θα ήταν χαμηλότερο. Αχα, 6%, εντάξει, ικανοποιητικό νούμερο. Αργεντινή, στο πόσο είναι που είναι οι πρώτες προτιμήσεις? Αργεντινή είναι περίπου στο 34, μιλάμε ένα στους 3 δηλαδή. Υποστηρίζει την Αργεντινή, το οποίο ποσοστό, Γιώργο, είναι μεγάλο. Άμα το σκεφτείς ότι η ερώτηση δεν ήταν με αυτόματη επιλογή, δηλαδή δεν υπήρχε λίστα, που σημαίνει ότι ο ερωτώμενος έπρεπε να το γράψει ο ίδιος. Άρα έμπαινε και σε μια διαδικασία να γράψει, που σημαίνει ότι ήταν πολύ πιο ενεργός, πολύ πιο active να υποστηρίξει την Αργεντινή. Μάλιστα. Ένας στους 3 Έλληνες φιλάθλους δηλαδή θα είναι με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Δεύτερη, ποια χώρα έρχεται? Δεύτερη είναι η Βραζιλία με 20%. Δηλαδή το 50% η μισή είναι Λατινική Αμερική. Εντάξει. Η Βραζιλία νομίζω πιο λογικό, έτσι. Πιο... Και η Αργεντινή φυσικά, αλλά και η Βραζιλία αναμενόμενο να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις. Πιστεύω ίσως εν μέρει, Γιώργο, για την Αργεντινή ότι είναι και το θέμα της Μπαρτσελόνα που έχει αρκετά μεγάλο fan club στην Ελλάδα. Οπότε ο Μέση τραβάει, πιστεύω, και μόνος του δημοτικότητα όσον αφορά το Μουντιάλ, για την Ελλάδα τουλάχιστον σίγουρα. Mm-hmm.
Ναι, όντως πολλοί περιμένουν από το Μέση να κάνει επιτέλους κάτι, να κατακτήσει ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα. Επιτέλους, επιτέλους. Και η τρίτη στη λίστα τη σχετική ποια είναι? Μετά είναι η Γαλλία με 6,2% περίπου. Η Γαλλία, έτσι, είναι και φαβορή. Ακριβώς, ο βαθμός είναι περίπου Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία από 5,8 με 6,2. Είναι πολύ κοντά, είναι στατιστικό λάθος. Να πω εδώ θέλω ότι οι γυναίκες που απάντησαν την έρευνα βάζουν την Ισπανία δεύτερη μαζί με την Αργεντινή, στο 20% περίπου. Την Ισπανία, έτσι. Προφανώς η έρευνα έχει γίνει βέβαια πριν την αλλαγή προπονητή, έτσι. Τώρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία, αυτό το πρωτόγνωρο που συνέβη να αλλάξει προπονητή μια μέρα πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ίσως αλλάξει λίγο και τα δεδομένα. Ακριβώς, ακριβώς, σίγουρα. Πάντως έτσι κι αλλιώς η Ισπανία ήταν σχετικά χαμηλά, δηλαδή με 5,8% δείχνει ότι δεν έχει τόσο δυναμική στους Έλληνες όσο μπορεί να είχε πριν 5 χρόνια, φαντάζομαι. Τώρα θέλω να μου πεις ποιο άλλο έτσι στοιχείο, αποτέλεσμα της έρευνας ξεχωρίζει εσύ. Κοίτα, που σου έκανε εντύπωση ότι δεν το περίμενες, για παράδειγμα. Θα ξεπεράσω το πίτσα μπίρα, γιατί το λέει και το γνωστό σλόγγαν. Ήταν αναμενόμενο, έτσι. Αναμενόμενο. Εγώ θα τονίσω, Γιώργο, και θα κρατήσω πάρα πολύ το στοίχημα, το γεγονός ότι οι μισοί θα παίξουν σίγουρα κάποιο στοίχημα και ένα στους τέσσερις θα παίξουν στοίχημα ανάλογα με τα παιχνίδια. Που όταν μιλάμε για 60-64 παιχνίδια, θα παρουσιαστεί ευκαιρία, δηλαδή 3 στους 4 θα παίξουν κάποιο στοίχημα, που εμένα πραγματικά μου φάνηκε υψηλό, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Νομίζω τα τελευταία χρόνια το παρατηρούμε γενικότερα, ειδικά στις μεγάλες διοργανώσεις, ότι ανεβαίνει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό. 3 στους 4 πάντως, έτσι. 3 στους 4 δηλαδή θα δουν το Μουντιάλ, θα στοιχηματίσουν κιόλας έστω κάποιο παιχνίδι. Που είναι πολύ ρυποσακό, γιατί μιλάμε και για μια πλειονότητα πιθανών στοιχημάτων, από το ποιος θα το κατακτήσει μέχρι το ποιος θα κερδίσει κάποια παιχνίδια, μέχρι πρώτο σκόρερ. Υπάρχει τέτοιο τεράστιο συνδυασμό που πραγματικά κάποιος θα βρει κάτι να στοιχηματίσει, έστω και ένα μικρό ποσό. Ναι, σίγουρα είναι και πολλά τα ειδικά στοιχήματα που υπάρχουν σε αυτές του είδους τις διοργανώσεις. Ακριβώς. Οπότε και στοιχηματίζει ο Έλληνας φίλαθλος αρκετά. Ακριβώς. Πάντως να κρατήσουμε και το 80% που θα προσπαθήσει να δει όσα περισσότερα μάτς μπορεί. Που και αυτό είναι μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή είναι υψηλότερο στους 18-24 και ουσάνω των 60, δηλαδή σε κατηγορίες που έχουν αρκετά ελεύθερο χρόνο να δούνε μάτς. Αλλά πάλι 80% να προσπαθήσει να δει σχεδόν όσα μάτς περισσότερα μπορεί. Μιλάμε για ανθρώπους που ήταν στην τηλεόραση. Να τα βλέπουν είτε στο σπίτι τους είτε σε κάποιο μπαρ. Δηλαδή θα υπάρχει και μια κίνηση. Γενικά καταναλωτική, να αγοράσεις κάτι, να πιεις κάτι κτλ. Χάρη το δείγμα της έρευνας ήταν πόσο κόσμος. Το δείγμα είχαμε 530 μοναδικές απαντήσεις, γιατί υπήρχαν κάποιες διπλές τις οποίες βγάλαμε. Η έρευνα έγινε περίπου πριν μια εβδομάδα. Κράτησε 2 ημέρες, έγινε μέσω των social media και του site της εταιρείας Rex Analytics. Είχε αρκετά μεγάλη, μπορώ να πω, επιτυχία. Ναι, ικανοποιητικό το δείγμα σίγουρα. Και μιλάμε για πανελλήνια, έτσι. Πανελλήνια ακριβώς, ναι. Και ήταν αποκλειστικά σε ανθρώπους που θα βλέπανε κάποιο μάτι. Δηλαδή δεν κρατήσαμε μέσα μη ποδοσφαιρόφιλους. Ήταν αποκλειστικά σε ανθρώπους που θα δουν έστω και ένα παιχνίδι. Και από αυτούς, είπες, το 80% θα προσπαθήσει να παρακολουθήσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Όσο περισσότερο μπορεί, όσο περισσότερο μπορεί. Δηλαδή, φοβερό ποσοστό. Με το σκεπτικό ότι δεν είναι και η Ελλάδα μέσα, δηλαδή. Δεν έχουμε και ένα απευθείας να πω ότι. Σίγουρα, εκεί θα αγγίζαμε το 90% και πάνω. Ακριβώς, δεν θα ξεφεύγαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με εντυπωσιάζουν εμένα αυτά τα νούμερα, μπορώ να πω. Ναι, όντως είναι εντυπωσιακό το πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, παρότι αποουσιάζει και η εθνική Ελλάδος. Θέλω να μου πεις τώρα να πάμε στον τομέα της απόλαυσης. Πρώτη είναι η πίτσα και η μπύρα, είπες, έτσι, τις προτιμήσεις. Μετά τι έρχεται, τι άλλο θα έχουν συνοδευτικό για την παρακολούθηση των αγώνων? Συνοδευτικό είναι φοβερό ότι έχουμε ψηλά τα αλκοολούχα ποτά, τα βαριά αλκοολούχα ποτά, ουίσκι και βότκα. Αρκετά είναι και τα μπέργκερς με ένα 20%, τα αναψυκτικά, πολύ χαμηλά οι υγιεινές επιλογές, που και εγώ τις περίμενα όταν πολύ κάτω, με ένα 8%. Πάντως το πίτσα, μπύρα, ουίσκι, μπέργκερ και πατατάκι νομίζω ότι είναι το κλασικό που θα δούμε πάρα πολύ. Χρειάζεται. Την ώρα που βλέπεις το παιχνίδι με καλή παρέα, έτσι. Χρειάζεται. Γιατί κιόλας οι περισσότεροι δηλαδή θα το δουν με σπίτι τους, αλλά η πιθανότητα να έχουν φίλους και τα λοιπά είναι... Α, οι περισσότεροι στο σπίτι, όχι εκτός με παρέες. Οι περισσότεροι σπίτι τους, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορούν να καλέσουν κόσμο. Απλά οι περισσότεροι το δουν σε ένα σπιτιού τους. Σε τι ποσοστό αυτό ανέρχεται? Είναι 80%. Α, 80%. Είναι και πολλαπλές επιλογές που σημαίνει ότι θα έχουν πολλές πιθανότητες να πάνε να δουν ένα μάτσο σπίτι, ένα μάτσο σπίτι του κουμπάρου, ένα μάτσο σε ένα μπαρ. Ναι. Οπότε κάπως διαμοιράζεται πιθανότητα, άμα το καταλάβουμε. Είναι λίγο... σε όλες τις πιθανότητες να βγούμε. Συνήθως με παρέα πάντως, έτσι, για να υπάρχουν και συμβουλές και ανταλλαγές απόψεων και στο στοίχημα, έτσι, εφόσον οι περισσότεροι θα παίξουν στοίχημα.
Το ένα παίρνει το άλλο, έτσι ακριβώς. Και οι πίτσες. Live εκείνη τη στιγμή. Και οι πίτσες να μοιράζονται και οι μπύρες φυσικά. Δεν μπορεί ένα άτομο μόνο μια πίτσα, ναι, θέλει βοήθεια. Έτσι. Από ό,τι βλέπω στην έρευνα, οι περισσότεροι θα δουν μέσω ΕΡ τα παιχνίδια, όχι μέσω ίντερνετ ή μέσω κάποιας άλλης συνδρομητικής πλατφόρμας. Είναι και λίγο, δηλαδή, να το πάρουμε, είναι και λίγο, νομίζω, και η συνήθεια ότι έχουμε μάθει από παλιά. Λογικό, ναι, βέβαια. Ακριβώς, ότι είναι η ΕΡΤ. Πάντως και πάλι το 24% στα συνδρομητικά μου φαίνεται αρκετά υψηλό. 24% θα το δουν μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης. Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο, εφόσον το έχει. Πάλι από πολλαπλές επιλογές, αλλά βλέπουμε ότι είναι ψηλό. Δηλαδή, ένα στους 4 σίγουρα έχει κάποιο μάτσο δημοτικό κανάλι. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και μια κίνηση εκεί. Mm-hmm. Αλλά όπως. Και πούμε και τη δυναμική του κάτω του κανάλιου, έτσι. Ναι, προφανώς. Και ότι ο καθένας μπορεί να το έχει στο σπίτι του. Εφόσον και το άλλο αποτέλεσμα της έρευνας αναφέρει ότι περισσότερο το δουν στα σπίτια τους και όχι εκτός. Ακριβώς. Οπότε συνδυαστικά πάμε και κατανοούμε ότι το κρατικό κανάλι είναι φυσικά πρώτο μακράν, αλλά και τα συνδρομητικά έχουν ένα αρκετά δυναμικό ποσοστό, ας πούμε. Ναι, αξιοσημείωτο σίγουρα. Το 24% είναι αξιοσημείωτο. Κάποιο άλλο έτσι ενδιαφέρον στοιχείο που. Πιστεύω και θα ήθελα να το πω γιατί και εμένα μου έκανε εντύπωση. Η Αίγυπτος, στις ομάδες που υποστηρίζει ο κόσμος, είναι στο 2,5%. Μάλιστα. Σε περνάει ακόμα και τη Γερμανία, που η Γερμανία αναμενόμενο ότι είναι μόνο στο 1,5%. Είναι και άλλη λογική. Είναι και λίγο μισητή, έτσι. Ακριβώς. Οπότε σίγουρα πάει και αυτά. Η Αίγυπτος είναι στο 2,5%. Δηλαδή ο Σαλάχ, η δημοτικότητά του σε συνδυασμό με τον Ουάρντα. Ναι. Ο Σικαμπάλα είναι εκεί, ο Κούπερ προπονητής που ήταν στον Άρη, είναι εδώ ειδικά οι Έλληνες. Ακριβώς. Μια είναι δυναμισμό να βάλει την Αίγυπτο στο 2,5. Λίγο κάτω από την Πορτογαλία που είναι στο 3,4. 3,4 Πορτογαλία, εντάξει, είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Σάντος. Φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια, ιδιαίτερα στον Φερνάντο Σάντος. Πράγματι. Πάντως μόνο ένα 8% θα παρακολουθήσει το Μουντιάλ χωρίς να υποστηρίζει ομάδα. 8% χωρίς να υποστηρίζει ομάδα και πολύ είναι νομίζω. Τι να το βλέπεις, αν δεν υποστηρίζει, δηλαδή εντάξει. Εντάξει, ναι, για το θέαμα, για το απλά να το δει. Που είναι χαμηλό ποσό, 20% είναι, δηλαδή σε κάποιους θα έχουν οι περισσότεροι μαζί με το στοίχημα θα έχουν ένομο συμφέρον να δουν τα παιχνίδια. Σωστά. Πάντως για τη Γερμανία είπες 1,5% των Ελλήνων θα την υποστηρίζει μόνο. Πολύ μικρό, Πιστεύω ότι είναι πολύ χαμηλό και σίγουρα υπάρχουν άλλοι λόγοι που το έχουν ρίξει εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο χαμηλό. Εγώ θα την τοποθετούσα τουλάχιστον μαζί με Γαλλία, Αγγλία και Ισπανία στο 6-5. Ναι, ξέρεις τι, ίσως εδώ υπάρχει ένας άλλος παράγοντας, μια άλλη παράμετρος, ότι ίσως πολλοί δεν θέλουν να ξαναδούν να το κατακτάει η ίδια ομάδα. Ναι, όπως είχε συμβεί το 2014. Ίσως ότι είναι και κάτοχος τροπέου να δούμε κάτι άλλο αυτή τη φορά. Αν και οι Γερμανοί παραδοσιακά είναι πάντα από τις ισχυρές δυνάμεις. Είναι σταθερή ό,τι και να γίνει, δεν το συζητάω. Mm. Αλλά και εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λες. Ίσως το γεγονός της επανάληψης να μην αρέσει, που είναι και ένα θέμα που το βλέπουμε συχνά με το Champions League. Ναι, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, ναι. Πράγματι. Οπότε είναι και αυτό σίγουρα. Έχει ρίξει και ανέβασε λίγο παραπάνω στους άλλους. Εμφανίζεται η Ουρουγουάη περίπου 0,7%. Λογικό και αυτό. Η Ουρουγουάη, του Παύλο Γκαρσία η χώρα. Πραγματικά. Υπάρχει γενικά κόσμος που διαλύει ομάδες, ήταν λίγο Σενεγάλη στο 0,7, Νιγηρία 0,5. Υπάρχει έτσι μια πλειονότητα από κόσμο που επιλέγουν έτσι μικρές ομαδούλες και μένουν ναι. εκεί. Πάνε με τα outsider κάποιοι, ναι. Μπράβο. Υπάρχει ο Μανέ στη Σενεγάλη για παράδειγμα, ίσως είναι κάποιος φίλος στη Λίβερπουλ και αποφασίζει να υποστηρίζει τη Σενεγάλη λόγω Μανέ για παράδειγμα. Ναι. Βλέπουμε να εμφανίζονται δηλαδή πλέον ομάδες οι οποίες κάποτε δεν τις έβλεπες ποτέ, γιατί έχουν παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί από τα πρωταθλήματα τα οποία παίζουν. Mm-hmm. Ναι, σωστά. Και τραβάνε πάνω στη δημοτικότητα. Σωστά. Υπήρχε κάποια χώρα που να μην την ψήφισε κανείς, ας πούμε, να μην είδατε ούτε μία καταμέτρηση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπόρεσα τόσο πολύ να πω, γιατί ήταν ανοιχτή επιλογή, οπότε θα έπρεπε να κάτσω να κάνω ένα συνδυαστικό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ρωσία δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Ναι, που είναι και η διοργανώτρια. Μπράβο. Που είναι και δηλαδή, ακόμα νομίζω και η Σαουδική Αραβία που σήμερα υπήρχε ένας που το είπε. Σαν παράδειγμα, νομίζω ότι η Ρωσία δεν αναφέρθηκε ποτέ, που εμένα μου έκανε εντύπωση. Αν και όσο λίγο που διάβασα και είδα, γενικά είναι πολύ χαμηλές εκτιμήσεις για το πώς θα τα πάει η Ρωσία. Ναι, δέχονται κριτική ήδη και από τον τύπο της Ρωσίας εκεί και γενικότερα. Και εγώ επειδή το έψαξα λίγο δηλαδή το είδα, αλλά δεν εμφανίστηκε η Ρωσία πουθενά και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Μάλιστα. Οπότε, σαν συνολικότερο τέτοιο, κρατάμε αυτό έτσι το πίτσα μπύρα οι περισσότεροι, στην ΕΡΤ οι περισσότεροι. Στο στοίχημα και στην Αργεντινή. Μάλιστα. Ωραία. Χάρη, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις γενικότερα πέρα από αυτή την έρευνα που κάνατε σχετικά με το Μουντιάλ. Διενεργείται και άλλου είδους έρευνα γύρω από τον αθλητισμό, γύρω από αθλητικά γεγονότα. Γενικά έχουμε κάνει. Κάναμε μια έρευνα που είχε και αυτή μεγάλη επιτυχία μετά τη διακοπή του ΜΑΤΣ ΠΑΟΚ ΑΕΚ
Είχαμε κάνει μια γρήγορη έρευνα όσον αφορά την απόφαση του Κομί να διακόψει το ματς. Στην οποία είχαμε και εκεί έτσι ενδιαφέρον όσον αφορά περισσότερο οι Αθηναίοι να είναι υπέρ, στη Θεσσαλονίκη να είναι κατά, δηλαδή αναμενόμενα αποτελέσματα. Ναι. Γενικά μας απασχολεί πολύ το θέμα του αθλητισμού. Εμένα μου αρέσει πολύ το αθλητικό μάρκετινγκ, για να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω συγκεκριμένες έρευνες. Ας πούμε, συγκεκριμένοι μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρέπει να λύσει η FIFA και η UEFA πρέπει να λύσουν το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα πράγμα που και εγώ δεν το περίμενα. Ναι, όντως δεν δηλαδή, είναι και μια άποψη FIFA, που. Ακριβώς. Βάζω ευθύνη στις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και πολύ πιο κάτω έρχεται, ας πούμε, η κυβέρνηση και η ΕΠΟ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον στοιχείο σίγουρα. Πάντως έτσι όταν ασχολείστε με θέματα του αθλητισμού υπάρχει ανταπόκριση μεγάλη έτσι από τον κοινό. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση και το ο κόσμος και από μόνος του, επειδή είναι αλήθεια ότι τα social media έχουν αυτή τη δυνατότητα, υπάρχει μια διάχυση της πληροφορίας και της έρευνας η οποία ξεφεύγει από το δικό μας τον έλεγχο. Βλέπω ανθρώπους να συμπληρώνουν, πέφτει για ύπνο, ξυπνά την άλλη μέρα και έχουν γίνει ξέρω εγώ πόσα ερωτηματολόγια. Είναι φοβερό αυτό. Ο αθλητισμός έχει μεγάλη πέραση. Μεγάλη απήχηση στο κοινό. Μεγάλη απήχηση. Ειδικά στις ηλικίες κάτω των 39 είναι ένας πανικός. Δεν τους προλαβαίνουμε. Μάλιστα, λογικό ακούγεται. Και ασχολείται έτσι αρκετά ο κόσμος. Και όσον αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τώρα έχετε σκοπό να κάνετε κάποια άλλη έρευνα τέτοιου είδους? Θα ήταν μια καλή ερώτηση ίσως αν μετά το Μουντιάλ πόσοι θα έχουν διάθεση να δουν ελληνικό ποδόσφαιρο και για ποιους λόγους. Λοιπόν, θα το κάνουμε, θα το προγραμματίσουμε. Έχουμε γενικά να έρχονται. Και ενίοτε είχα και κάποιες σκέψεις να κάνουμε για κάποια ξένα πρωταθλήματα, να μετρήσουμε λίγο κατά πόσο ο κόσμος παρακολουθεί ξένα πρωταθλήματα και αν είναι πια. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει και μια αλλαγή. Έχω την ύψη ότι το καμπιονάτο άλλαξε στέγη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στην Νόβα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό ενδιαφέρον για το κοινό, όσον αφορά το πώς είναι πραγματικά το target σου. Πόσοι βλέπουν, πόσοι παρακολουθούν, πόσοι θα έχουν συνδρομητική, πόσοι θα πάνε έξω σε ένα μπαρ να δουν ένα match. Γιατί πιστεύω ότι πλέον έχουμε ξεφύγει από την παλιά αντίληψη ότι βλέπω μόνο τα derby και δεν βλέπω κάτι άλλο. Και θα προσθέσω εδώ ένα παραπάνω, όσο ο στοιχηματισμός έχει μπει στις ζωές των ποδοσφαιρόφιλων κυρίως, ένα παραπάνω έτσι. Βλέπουν ακόμη και παιχνίδια που δεν θα έβλεπα σε άλλες περιπτώσεις, αν έχουν στοιχηματίσει κάτι σε αυτά. Ακριβώς πραγματικά. Αυτό είναι το θέμα. Έχουν πλέον με τόσες διαδικτυακές εταιρείες διαθέσιμες για το online στοίχημα. Το να παίζεις κατά τη διάρκεια παιχνιδιών νομίζω ότι έχει αυξηθεί. Δεν έχω κάποια στοιχεία μπροστά μου, είναι αλήθεια, αλλά φαντάζομαι ότι αν κάνουμε μια έρευνα, πιστεύω ότι θα δούμε τρελά πράγματα, τρελά αποτελέσματα για το online. Real time, δηλαδή να παίζει όλος ενώ βλέπει το παιχνίδι, να παίζει εκείνη τη στιγμή στοίχημα. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικότερα για όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να μέσω τέτοιου είδους έρευνων να φαίνεται και σε μεγάλο βαθμό η άποψη που επικρατεί στο φιλάθλο κοινό, έτσι. Έτσι είναι, γιατί είναι και δυναμικό, είναι ένα μέσο το οποίο σου δίνει αμεσότητα, δεν θέλει πολύ χρόνο και νομίζω ότι εύκολες έρευνες των 5-6 ερωτήσεων που έχουν και λίγο ζουμί, έτσι, που έχουν ενδιαφέρον, αρέσουν πολύ στον κόσμο. Τώρα να βάζεις τον άλλον να συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Εγώ δεν θα το συμπληρώνω προσωπικά που ασχολούμαι αυτή τη δουλειά. Οπότε έτσι ένα μικρό που να ρωτάς τα σωστά πράγματα την κατάλληλη στιγμή, νομίζω ότι είναι χρυσάφι για την έρευνα. Ναι, και πιο εύκολο σίγουρα να απαντηθεί. Και πιο ακριβώς. Πιο εύκολο, πιο γρήγορο, το απαντάς όπου να είναι, το απαντάς ενώ πίνεις ένα καφέ, το απαντάς σπίτι σου κάτι στο κινητό. Είναι πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο γρήγορο. Και αυτό ίσως. Βέβαια αυτό πιο μακροπρόθεσμα και ίσως πιο δύσκολο, μπορεί να έχει έστω μια μικρή επίδραση στο πώς μπορεί να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό ποδόσφαιρο με βάση το τι ζητάει ο κόσμος, έτσι, και ποιες είναι οι απόψεις του, τα θέλω του. Κοίτα, για να είμαι τώρα Γιώργο, για να σου πω, επειδή συνεργάζομαι με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχουμε προγραμματίσει κάποιες έρευνες με την ΚΑΕ, ούτως ώστε να μπορέσει η ΚΑΕ να βελτιώσει κάπως αυτό που προσφέρει, να μπορέσει να μετρήσει λίγο και την άποψη του κόσμου, την εκτίμηση. Νομίζω ότι το αθλητικό μάρκετινγκ έχει ακόμα να δώσει στην Ελλάδα. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι ξένες ομάδες βγάζουν λεφτά από το οτιδήποτε. Να πας να παντρευτείς στον Μπερναμπέου, να πας στο Old Trafford να κάνεις μια βόλτα. Για όλα αυτά τα πληρώνει ο κόσμος. Οπότε είναι κρίμα να έχουμε τέτοια δυνατά μπραντ εδώ στην Ελλάδα και να έχουμε τον κόσμο που ασχολείται και να μην μπορούν οι ποδοσφαιρικές εταιρείες. Γιατί εγώ το πάω ότι είναι εταιρείες, άσχετα με το καταλαβαίνω το συνέστημα. Ναι, αλλά έτσι πρέπει να επανέλθουμε στο σήμερα, λίγο και στο ακριβώς, πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το brand name, όπως είπες εσύ. Να διευρύνουν λίγο το από πού μπορούν να πάρουν έσοδα, γιατί δυστυχώς έχουν ξεφύγει τα ποσά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βλέπεις και εσύ καλύτερα από μένα, το ξέρεις. Οπότε πλέον οι εταιρείες πρέπει για να μπορούν να παίξουν Ευρώπη, χρειάζονται χρήματα, να παίρνουν στους ποδοσφαιριστές.
Άρα απαιτείται να ξεφύγεις λίγο από το διαρκείας εισιτήριο και τηλεόραση μόνο. Να πας και σε άλλα δευτερογενή, ας πούμε, έσοδα. Σίγουρα, σίγουρα. Είπες για την ΚΑΕ Πάγκοντα, έχετε κάποιο είδους συνεργασία, σας έχει ζητηθεί να κάνετε κάποια έρευνα? Ακριβώς, έχουμε ετοιμάσει κάτι. Μόλις χαλαρώσει λίγο το πράγμα, γιατί μόλις τώρα τελείωσε η ΚΑΕ τις υποχρεώσεις. Ναι. Μόλις χαλαρώσει λίγο το συνέστημα, θα κάνουμε κάποιες έρευνες με την ΚΑΕ, ούτως ώστε λίγο να μετρήσει κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας εδώ και καιρό, είναι αλήθεια, το συζητάμε. Για να μπορέσει και η ΚΑΕ, γιατί το ξέρουμε τώρα όλοι για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι στηρίζεται πάρα πολύ στα δικά της τα πόδια, στις δικές της δυνάμεις. Ναι, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σωστή κίνηση για να μπορέσει να πιάσει ακόμα και το ευρώ που μετράει, ακόμα και το ένα κασκόλ από την μπουτίκ, μια φανέλα, όλα μετράνε για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και προσπαθεί έτσι να... Ναι, συνέχισε. Ναι, και προσπαθεί έτσι να διευρύνει λίγο, να μπορέσει να κερδίσει, για να μπορέσει να έχει τα δικά της τα έσοδα και να μην έχει ανάγκη από κάποιον, και να συνεχίσει αυτή την πορεία που κάνει, η οποία νομίζω εξαιρετική συγκριτικά με τον πάτε της. Ναι, σίγουρα. Η έρευνα αυτή θα αφορά κυρίως το τι ζητάει ο κόσμος περισσότερο, γιατί εντάξει, κατά ψέματα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το παλατάκι δεν γεμίζει. Δεν είναι αρκετός ο κόσμος στα περισσότερα παιχνίδια στην έδρα του ΠΑΟΚ. Οπότε θέλει ο ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω εσάς και την έρευνα που θα κάνετε να δει πώς μπορεί να προσελκύσει περισσότερο τον κόσμο. Τέτοιου είδους θα είναι η έρευνα. Ένα από τα κομμάτια είναι αυτό. Και το λέω και εγώ, γιατί εγώ όποτε πηγαίνω στο μπάσκετ, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Πηγαίνω στο γήπεδο και βλέπω να μην έχει τόσο κόσμο, θα φανταζόσουν όσο που έχει τούμπα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι και στην ΚΑΕ σκεφτήκαν ότι, επειδή μιλάμε για το ίδιο brand name, μιλάμε για το ίδιο όνομα, υπάρχει δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου το οποίο δεν πηγαίνει στο μπάσκετ. Και προσπαθεί η ΚΑΕ να βρει τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω για να σε φέρω. Και αν έθεσε εσάς να κάνετε κάποιο έρευνα ώστε να μελετήσει τα αποτελέσματα και να βρει τρόπους, έτσι. Αυτό, να προσπαθήσω να βοηθήσω και εγώ. Εντάξει, είναι και το συναισθηματικό μέσα, δεν το έχω κρύψει ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε και εγώ να προσπαθήσω να βοηθήσω λίγο για να δούμε το πώς πραγματικά μπορούμε κάπως να στηρίξουμε την ΚΑΕ περισσότερο διαφημιστικά, στο κομμάτι του marketing, ώστε να μπορέσει να προωθήσει ένα πολύ δυνατό brand name που έχει στον κόσμο, ο οποίος ναι, μεν αλλά. Ναι. Μάλιστα, αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον σίγουρα και με χαρά να σε ξαναφιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή να μας πεις τα αποτελέσματα εκείνης της έρευνας. Με το καλό να γίνει και θα είμαστε πάλι μαζί, Γιώργο. Ωραία, λοιπόν. Χάρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ, μπαίνουμε από το απόγευμα φυσικά σε ρυθμούς Μουντιάλ. Όπως είπαμε, έτσι, πίτσα, μπύρα, στοίχημα και Αργεντινή. Πραγματικά. Όπως προέκυψε και από την έρευνα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά, Χάρη. Καλώς μεσημέρι. Αυτός λοιπόν ήταν ο Χάρης Λαλάτης, υπεύθυνος της εταιρείας ερευνών Ιέραξ Analytics, η οποία εξήγαγε μια έρευνα σχετικά με το πώς θα δουν οι Έλληνες φιλαθλοί το παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας. Διαβάζω ότι σύμφωνα με την κατάταξη του France Football, ο Λιονέλ Μέση είναι ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης του Μουντιάλ αυτού. Με 126 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Στο ποσό αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνονται και πέρα από τους μισθούς του και οι χορηγοί και από οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει έσοδα. Δεύτερος ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 94 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Νεϊμάρ, ο οποίος φτάνει τα 81,5 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερά ποσά φυσικά για τους τρεις αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αυτά για το πρώτο μέρος. Και με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά σε περίπου 3,5 ώρες, θα επιστρέψουμε εδώ στη Full Επίθεση με δεύτερο μέρος, με τα μεταγραφικά του ΠΑΟ κυρίως θα ασχοληθούμε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Full Επίθεση, μέρος δεύτερο, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα συνομιλήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο για τα μεταγραφικά του ΠΑΟ κυρίως και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλώς μεσημέρι, Γιώργο. Τι γίνεται, τι κάνεις? Αναμένω, όπως αναμένουμε όλοι, τις εξελίξεις, τις τελικές πλέον εξελίξεις στο θέμα των μεταγραφών, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό δρομολογήθηκαν από το βράδυ της Τρίτης, όπως είπαμε και χθες άλλωστε, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, τον Νίκο Σαββίδη, τον Ράσβαν Λουτσέσκου και τον Λούμπος Μίχελ. Εκεί καθορίστηκαν τα τελικά θέλω, που ήταν λίγο πολύ γνωστά του προπονητή, σε σχέση με τον Βέρμπλουμ και τον Σέντερφορ που θέλει για να συμπληρώσει το ρόστερ με το οποίο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας στις 22 Ιουνίου και την αναχώρηση για την Ολλανδία.
Είμαστε, όπως είπα και χθες στο ραδιόφωνο το μεσημέρι που ήταν παρέα, ότι είμαστε σε ένα στάδιο και σε ένα επίπεδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που θα φέρουν αποτέλεσμα μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Είναι δύο περιπτώσεις και σύνθετες και δύσκολες, γιατί ενώ φαίνεται ότι καταλήγουν σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες, οι εκπρόσωποι των παικτών, υπάρχει έτσι μια διαδικασία πολιτικής για να κερδίσουν έδαφος και χρόνο, κυρίως οι δύο παίκτες, οι οποίοι δεν έκλειψαν ποτέ στις διαπραγματεύσεις που είχαν με τον ΠΑΟΚ, ότι έχουν ενδιασμούς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έρθει μια πρόταση από ομάδα με προοπτικές και ενός καλύτερου πρωταθλήματος, θα είναι κάτι που θα το συζητήσουν. Βέβαια τώρα τα περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πιο ζεστά στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις, ζητώντας απαντήσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να προκύψουν συμφωνίες. Έδωσε το χρονικό περιθώριο που ήθελαν εκπρόσωποι των παικτών. Αυτό δεν μπορούν να το αρνηθούν, γιατί κοντεύουμε τρίτη εβδομάδα συζητήσεων και αναμονής και για τον Σουηδό και για τον Φιλανδό και για τον Βέρμπλουμ, δηλαδή, και για τον Πούκι. Εναλλακτικές υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις. Του Βέρμπλουμ οι εναλλακτικές είναι υποδεέστερες και στον ΠΑΟΚ δεν δείχνουν να τις συζητούν. Οι εναλλακτικές για τον Πούκι είναι λίγο πολύ γνωστές, έχουν τις αποκάλυψε η Φότσα το Σάββατο. Μιλάμε για τον Λεσκάν, ο οποίος μάλιστα έχει και κοινοτικό διαβατήριο, τον Κρίκιτς, έναν παίχτη που το ξέρουμε όλοι λίγο πολύ από τη θητεία του και στην Μπαρσελόνα. Γίνονται γενικότερα ζυμώσεις, οι οποίες, επαναλαμβάνω, θα φέρουν οριστικά αποτελέσματα άμεσα. Η περίπτωση του Κόντε είναι μια περίπτωση που εγώ θεωρώ, και το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή, πολύ μακρινή, όχι αδύνατη, αλλά πολύ μακρινή. Δεν είναι σε αυτή τη φάση ο παίκτης που θέλουν στον ΠΑΟΚ να προσθέσουν στο ρόστερ τους. Κακώς έχουν δοθεί δημοσιεύματα που αναφέρουν τον Κόντε ως προτεραιότητα, ή ότι υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη ή με τον μπάσκετ τα λοιπά, δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση. Δεν απορρίπτεται ο Κόντε ως ποδοσφαιριστής, αλλά σε αυτή τη φάση ο ΠΑΟΚ αναζητά μια διαφορετικού τύπου λύση και την αναζητά από το εξωτερικό. Γι' αυτό και τονίζω ότι δεν το αποκλείουμε, είναι πολύ μακρινή η πιθανότητα αυτή, πολύ πολύ μακρινή. Δηλαδή οι πιθανότητες που δίνω να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με τον Κόντε είναι λιγότερες από 20% σε σχέση με τα όσα συζήτησαν και την Τρίτη, μάλλον με όσα επανέλαβαν και την Τρίτη στη συνάντηση που είχαν η διευθυνσία, διοίκηση και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Αυτά είναι τα μεταγραφικά αυτή τουλάχιστον την ώρα. Η συζήτηση που ανοίγει έχει να κάνει με τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος και είναι πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Φαίνεται ότι εγκαταλείπεται το αρχικό πλάνο του Βασιλιάδη για πρωτάθλημα 20 ομάδων σε δύο δόσεις, σε δύο ομίλους, και προχωρά το ενδεχόμενο πρωταθλήματος με 16 ομάδες. Δηλαδή τις 14 που κέρδισαν τη συμμετοχή τους στο νέο πρωτάθλημα, συν τον Άρη και τον Όφη, τον Όφη και τον Άρη που προβιβάστηκαν από το Football League, 16, με play-off και play-out. Οι πρώτες 6 ομάδες, όπως θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, θα δώσουν αγώνες play-off για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Οι 4 ομάδες που θα κερδίσουν από μία θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο έκτος δεν θα πάει πουθενά. Προβλέπει το πρωτάθλημα αυτό, ένα προσχέδιο είναι, έτσι. Ναι. Προβλέπει ότι ο 1, 2, 3, 4, 5 και 6 παίζουν play-off. Ο 7 και ο 8 απλά διατηρούνται στην κατηγορία. Ο 9, 10, 11, 12, 13 και 14, ο 15 και ο 16 υποβιβάζονται. Ο 9 έως τον 14 παίζουν αγώνες play-out. Για να υποβιβαστεί και τρίτη ομάδα ή τέσσερις ομάδες? Για να υποβιβαστούν άλλες 4 ομάδες. Άλλες 4, μάλιστα. Άλλες 4. Συνολικά δηλαδή θα φύγουν 6. Ναι.
Οι δύο απευθείας και οι τέσσερις. Ναι. 9, ναι, φεύγουν ο 15 και ο 16. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις 15η και στις 16η θέση υποβιβάζονται. Ναι. Από τα play-off θα προκύψει μια κατάταξη. Θα παίξουν οι ομάδες που θα έχουν τις θέσεις 9, 10, 11, 12, 13 και 14. Οι ομάδες που θα πάρουν τις θέσεις 9, 10 παραμένουν στην κατηγορία. Μαζί με την 7-8 που δεν θα παίξουν, τίποτα, θα παίξουν ούτε play-off ούτε play-out. Συνολικά θα υποβιβαστούν από τους 16-6. Ναι. Θα ανέβουν δύο από τη Football League την επόμενη χρονιά και πλέον θα έχουμε ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων με 4 γύρους κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται ότι είναι σήμερα που μιλάμε το πλάνο που προκρίνεται. Δεν είναι τίποτε σίγουρο, τίποτε οριστικό, τίποτε βέβαιο. Υπάρχει την ερχόμενη 5η, 21 Ιουνίου. Στις 2, έχει συγκληθεί στις 2, σωστά. Ένα διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας. Εκεί θα συζητηθούν όλα αυτά για να ληφθούν αποφάσεις για να δρομολογηθούν εξελίξεις και να έχουμε και τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Super League. Το σχέδιο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προκρίνεται, ότι έχει εγκαταληφθεί το σχέδιο του Βασιλιάδη, το αρχηγό, για 20 ομάδες, ότι πάμε για πρωτάθλημα 16 ομάδων με play-off και play-out. Να το ξαναπώ. Οι ομάδες θα τελειώσουν από τη θέση 1 έως 6 θα παίξουν play-off. Για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής, δευτεροαθλητής, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος. Ο 7 και 8 του νέου πρωταθλήματος δεν παίζουν πουθενά. Διατηρούν την παραμονή τους στην κατηγορία. Είναι επιτυχία αν σκεφτούμε ότι οι ομάδες που θα τελειώσουν στις θέσεις 9, 10, 11, 12 και 13, 14 παίζουν play-out για να σωθούν οι 2 από τις 6. Οπότε το κίνητρο θα είναι τεράστιο. Βέβαια. Βέβαια θα είναι τεράστιο. Ο 15 και ο 16 του νέου πρωταθλήματος εννοείται ότι υποβιβάζονται στην Football League. Και πάμε, επαναλαμβάνω, για ένα πρωτάθλημα 12 ομάδων την περίοδο 19-20 σε 4 γύρους. Όλα αυτά, Κώστα, εφόσον εφαρμοστούν, αναμένεται άμεσα, έτσι, από το νέο πρωτάθλημα. Εφόσον τελικά πάρθουν οι οριστικές αποφάσεις, μιλάμε για άμεση εφαρμογή. Και γίνεται για άμεση, για το ενδεχόμενο άμεση εφαρμογής. Δεν γίνεται άλλη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι μεγάλη αλλαγή. Αυτά ρωτούν πολλοί φίλοι για τις θέσεις του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέση και δεν θα πάρει θέση παρά μόνο όταν έχει στα χέρια του το οριστικό σχέδιο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο. Έτσι. Όταν υπάρξει οριστικό σχέδιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ, θα το κάνει, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα το κάνει με θετικό ή αρνητικό τρόπο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάτι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για συζητήσεις, μιλάμε για ζυμώσεις και για προπαρασκευαστικά σχέδια. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση που λέει αυτό θα είναι το νέο πρωτάθλημα, αυτό θα είναι το επόμενο πρωτάθλημα και αυτό θα είναι το μεθεπόμενο. Αυτή θα είναι η μορφή τους. Μιλάμε καθαρά για πληροφορίες που προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Ότι θα πάμε σε ένα διάρθρωση αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή ότι δεν θα έχουμε φέτος πρωτάθλημα όπως αυτό που ολοκληρώθηκε. Τώρα ποια θα είναι η μορφή, κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να ληφθεί απόφαση ο πρωταθλητής να κρίνεται από τις 30 αγωνιστικές και να παίξουν play-off για την Ευρώπη ο 2, 3, 4, 5 και 6. Θα το δούμε. Γι' αυτό είναι ένα σκεπτικό. Φαντάζομαι από την επόμενη Πέμπτη που θα γίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν εκτενέστερα όλα αυτά, θα μπορούμε να μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο το πλάνο, δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουν επί ενός σχεδίου. Για να αποφασιστεί αν θα εφαρμοστεί, έτσι. Βέβαια. Δεν υπάρχει τελική μορφή σχεδίου για να μπορούμε να συζητήσουμε, απλά αναφέρομαι στις πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο που επεξεργάζονται για να παρουσιάσουν ως τελική πρόταση προς συζήτηση από τις ΠΑΕ, την ΕΠΟ, γιατί μπορεί οι ΠΑΕ να αποφασίσουν. Θα πρέπει η Super League να αποφασίσει. Αλλά θα πρέπει να εγκριθεί η απόφασή της και από την Ομοσπονδία. Βεβαίως, ναι. Είναι μια άλλη παράμετρος που εγώ δεν φαντάζομαι ότι η Ομοσπονδία θα αρνηθεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ένα σχέδιο πρωταθλήματος, το οποίο θα έχει εγκρίνει η ολομέλεια των ομάδων που αποτελούν σήμερα τη Super League, δηλαδή οι 16 ΠΑΕ, οι 14 που κέρδισαν την παραμονή τους από πέρσι, συν τις δύο ομάδες που ανεβαίνουν από την Football League, δηλαδή τον Όφη και τον Άρη, όπως είπαμε καλύτερα.
Πολλοί κόσμος ρωτάει, Κώστα, από χθες και για το θέμα του Κάμπος. Επιθυμία του Λουτσέσκου να παραμείνει στην ομάδα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο, φυσικά. Δεν γίνεται συζήτηση. Ο Λουτσέσκου έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει τον Κάμπος, το είπαμε και χθες. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκάθαρο. Δεν γίνεται τέτοιο θέμα. Τώρα, προσέξτε, αν αύριο έρθει μια πρόταση από την Αλάνια ή από άλλη ομάδα της Τουρκίας ή ξέρω εγώ ποιας άλλης χώρας που θα προσφέρει στον ΠΑΟΚ 1 ή 1,5 ή 2 εκατομμύρια, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Ο Λουτσέσκου θέλει τον Κάμπος ως έχει μια πρόταση. Θα αλλάξει το πνεύμα της συζήτησης που γίνεται μέχρι τώρα. Προφανώς, ναι. Έτσι. Αν είναι έτσι, συμφέρουσα είναι για το σύλλογο, βεβαίως. Βέβαια, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά με τη μορφή που έχουν σήμερα τα πράγματα, είναι δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θέλει, επιθυμεί την παραμονή του Κάμπος στην ομάδα, τον έχει στο πλάνο για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ώρες. Έτσι, από σήμερα στον Box τρέχουν το ενδιαφέρον τους και στο Μουντιάλ, έτσι, αύριο εκεί περιμένουμε τη συμμετοχή του Άρντα. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Ξεκινά με... όχι μόνο τον Άρντα, τον Πρίγκο. Και τον Πρίγκο, φυσικά, βέβαια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το σημερινό μάτς, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μας τρελαίνει και όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ, οπότε θα το παρακολουθήσουμε. Έτσι. Ωραία, Κώστα, να σου ευχηθώ καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Επίσης. Αυτά και από τον Κώστα Βασιλόπουλο για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα για τις εξελίξεις που αναμένονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο με το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού πρωταθλήματος, τη Super League. Super League, η οποία, όπως ανέφερε νωρίτερα και ο Κώστας, έχει συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη 5η, 21 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι, με κυρίαρχα θέματα αυτό της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος, αλλά και τις εκλογές για νέο πρόεδρο, καθώς λύγει η θητεία του κυρίου Στράτου. Κλείνοντας να αναφέρουμε, υπάρχει μια ανάρτηση του Γιώργου Σαββίδη, ο οποίος ευχαριστεί το Θεό σχετικά με την, με το θέμα της συζύγου του Άγγελου Αναστασιάδη, το οποίο αναφέραμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, η οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς και βρίσκεται στο μεταχειρητικό στάδιο, όλα πήγαν καλά. Ο Γιώργος Σαββίδης αναφέρει ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος για τον Άγγελο Αναστασιάδη, μας άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, coach. Κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή φουλ επίθεση. Σε 3 ώρες ξεκινάει το Μουντιάλ. Στις 6 ο αγώνας πρεμιέρας Ρωσία-Σαουδική Αραβία φυσικά. Μπαίνουμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου σιγά σιγά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Που μας να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.